Η Πάτρα, για όσους δεν το γνωρίζουν, διαθέτει και πάρκο μεσογειακών αγώνων. Πρόκειται για έναν περικαλή χώρο που δημιουργήθηκε το 2003 προκειμένου να υποστηρίξει την υποψηφιότητα της Πάτρας για την ανάληψη των μεσογειακών αγώνων του 2009. Όμως, εκτός από την ανάληψη των συγκεκριμένων αγώνων, χάσαμε δυστυχώς και τον ίδιο το χώρο, ο οποίος από μνημείο αθλητικού ιδεώδους σήμερα έχει μεταβληθεί σε μνημείο εγκατάληψης και αδιαφορίας. Το Super B αναδεικνύει και αυτό το θέμα, ευελπιστώντας ότι η αντίδραση των Ιθινόντων θα είναι άμεση, ώστε να αποκατασταθεί αυτή η εικόνα ντροπής και έσχους. Αυτό που βλέπετε είναι το πάρκο μεσογειακών αγώνων στην Πάτρα, ή μάλλον ό,τι απέμεινε από αυτό. Βρισκόμαστε σε απόσταση αναπνοής από το παλιό κολυμβητήριο της Πάτρας, στην περιοχή της Θερψιθέας, σε μία από τις πύλες εισόδου των τουριστών και των επισκεπτών. Αυτή την αλγινή εικόνα εγκατάλειψης παρουσιάζει ένα πάρκο που είχε φτιαχτεί πριν πολλά χρόνια για τη διεκδίκηση των μεσογειακών αγώνων από την Πάτρα. Ένας χώρος που πλέον δεν θυμίζει σε τίποτα τον χώρο που είχε φτιαχτεί για τους σκοπούς που θα εξυπηρετούσε. Ένας χώρος που είχε παραδοθεί στη μανία του χρόνου, φυσικά και στην μήνη βανδάλων που έχουν λαϊλατήσει και έχουν καταστρέψει το χώρο. Δημιουργήθηκε το 2003 προκειμένου να υποστηρίξει την υποψηφιότητα της Πάτρας για την ανάληψη των μεσογειακών αγώνων του 2009. Στόχος της τότε Οργανωτικής Επιτροπής ήταν να δημιουργηθεί ένα αθλητικό μνημείο με τους στίμβους και τις σημαίες όλων των χωρών της Μεσογείου, το οποίο οι εκλέκτορες θα επισκέπτονταν, θα κατέθεταν στεφάνι και θα φύτευαν συμβολικά από μία ελιά. Μάλιστα, ένας από τους υψηλούς επισκέπτες του πάρκου αυτού ήταν και ο πρίγκιπας του Μονακό Αλβέρτος, ο οποίος είχε καταφτάσει τότε στην Πάτρα, συνοδευόμενος από υψηλόβαθμους παράγοντες της παγκόσμιας αθλητικής ηγεσίας. Κοιτάξτε σε τι εικόνα εγκατάλειψης έχει περιέλθει ο χώρος που κάποτε αποτελούσε στολίδι. Κυρίες και κύριοι, βλέπετε μπάζα, σκουπίδια, ξερά χόρτα. Ένας χώρος που πραγματικά σε τίποτα δεν θυμίζει τον σκοπό και το ρόλο που κάποτε φτιάχτηκε για να επιτελέσει. Ένας χώρος που πραγματικά αποτελεί όνειδος, ντροπή για ολόκληρη την Πάτρα. Και να σκεφτεί κάποιος ότι αυτή είναι η πρώτη εικόνα που αντικρίζει κάποιος επισκέπτης ή τουρίστας που έρχεται από την Αθήνα ή από κάποιο άλλο χώρο της Ελλάδος. Αυτή η εικόνα είναι η εικόνα που προσβάλλει ολόκληρη την πόλη. Σήμερα σχεδόν τίποτα δεν έχει μείνει όρθιο, αφού ακόμα και τα μάρμαρα με τις σημαίες των χωρών έχουν κλαπεί από επιτίδιους. Και όσο για τη γενικότερη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το πάρκο, η εικόνα μιλάει από μόνη της. Κάθε ωραία ιδέα που έχουμε και σταματά να εξυπηρετεί το σκοπό της κάποια στιγμή, δεν πρέπει να την εγκαταλείπουμε και να τη συχτηρίζουμε. Αυτό είναι το άκρο άνωτον του αντικειμένου της εγκατάλειψης και της βιβλασίας, ο χώρος. Το πρώην πάρκο μεσογειακών αγώνων, αυτό που σηματοδοτούσε αυτό που είπα προηγουμένως. Ας μάθουμε λοιπόν, και το έλεγα τότε που ήμουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και το φωνάζω και σαν δημοσιογράφος χρόνια σε αυτή τη δουλειά που κάνω, να αγαπάμε λίγο παραπάνω την πόλη μας και αυτά που φτιάχνουμε για μας τους ίδιους, τους εαυτούς μας εμείς οι πατρινοί, να μάθουμε να τα σεβόμαστε, να τα εκτιμάμε, να τα αξιοποιούμε και να τα συντηρούμε. Μήπως επιτέλους είναι καιρός να αποκατασταθεί ο χώρος, να αφαιρεθούν τα υπολείμματα του αθλητικού μνημείου και να αποδοθεί ως πλατεία στους πατρινούς? Θα μπορούσε να γίνει ένας χώρος που να σηματοδοτεί και να δείχνει την ιστορία του πατραϊκού αθλητισμού, να εξακολουθήσει να παραμένει ένας χώρος μεσογειακής φιλίας λαών. Γιατί δηλαδή, επειδή πια χάσαμε τους μεσογειακούς του 2009, δεν μπορούμε να είμαστε μια πόλη που έχει ήδη αθλητική υποδομή, η οποία θα προβάλλει τον εαυτό της και θα διεκδικήσει στο μέλλον κάποιες άλλες διοργανώσεις ή κάτι που θα της φέρει φιλοξενία και χρήματα? Είναι κρίμα τις ιδέες μας να τις εγκαταλείπουμε, όταν μαζί με τις ιδέες φεύγουν και οι άνθρωποι που τις υπηρετούν, οι υπόλοιποι που έρχονται μετά, τις πετάνε στα σκουπίδια. Είναι σαν να πετάμε την καθημερινή μας ζωή σε αυτή την πόλη στα σκουπίδια. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, κάτι πρέπει να γίνει, αφού αυτή η κατάσταση κάθε άλλο παρά κολακευτική είναι για την πόλη μας.